Καλημερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι στο αυτοκίνητο, είμαι στην Εθνική Οδό και πηγαίνω προς. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι την περιοχή τώρα, τι έπαθα ρε παιδιά. Προς τα Πετράλωνα, πάω στην κυρία Τζούμα, πάω στην δερματολόγο μου. Πάω να κάνω μία από τις επόμενες συνεδρίες της αφαίρεσης του τατουάζ, για το οποίο θα σας μιλήσω μέσα στο συγκεκριμένο βίντεο. Και πάω και να κάνω λέιζερ από τριχοσημείες και το καλοκαίρι. Και επειδή σιγά σιγά αρχίζουμε, έχει πολλές ζέστες αυτές τις μέρες και θα πρέπει να βγω παραλία. Σιγά σιγά βλέπω ότι και στον Αλέξανδρο αρέσει το μπάνιο και η παραλία. Πρέπει να κάνω το λέιζερ τώρα που είναι νωρίς, γιατί μετά δεν θα μπορώ να βγω για κάποιες μέρες στον ήλιο. Θέλω να είμαι όσο πιο προσεκτική μπορώ με αυτή τη διαδικασία. Και έτσι πάω νωρίς. Συνήθως πήγαινα Ιούνιο εγώ, αλλά είπα να πάω τώρα λίγο νωρίτερα. Μπας και ξεκινήσουμε και τα μπάνια λίγο νωρίτερα. Αυτά! Οπότε πάμε στην κυρία Τζούμα να σας πω και τι γίνεται και με το τατουάζ. Να σας πω δύο λόγια, θα σας τα πω τώρα να σας πω την αλήθεια. Επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ τι γίνεται και πώς πάει, το τατουάζ μου πάει πάρα πολύ καλά. Έχει φύγει το μεγαλύτερο ποσοστό, θα το πω. Για μένα έχει κρατήσει λίγο περισσότερη διαδικασία, γιατί όπως σας έχω πει, εγώ το αυτό το τατουάζ το έχω χτυπήσει τρεις φορές. Δηλαδή έχει τρεις στρώσεις μελάνι, γιατί μου είχαν κάνει λάθος και πρέπει να το ξανακάνω και να το ξανακάνω και να το ξανακάνω. Τρεις φορές έχει μελάνι αυτό το τατουάζ. Οπότε εγώ έχω το τριπλάσιο χρόνο από ένα απλό δικό σας τατουάζ που μπορεί να έχετε μία στρώση μελάνι, που αφαιρείται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Οπότε γι' αυτό μας έχει πάει λίγο πίσω. Και πέρα από αυτό, μετά είναι που είχα μείνει έγκυος, μετά είχαν έρθει και οι καραντίνες και πήγανε πίσω και οι συνεδρίες μου. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Πάω τώρα να αφαιρέσω και τρίχα, να αφαιρέσω και μελάνια, να γίνει χαμός. Ακούστε εδώ τώρα τον προβληματισμό μου. Εγώ φεύγοντας, πήρα δύο γλαστρούλες. Πήρα για να δώσω στην αγαπημένη μου τη Διονυσία και στη γιατρό. Εγώ τα πήρα και ήταν πάρα πολύ όμορφο όταν τα πήρα. Τώρα, κακομοιριάσαν από τη ζέστη, δεν ξέρω τι πάθανε ξαφνικά. Και δεν ξέρω αν πρέπει να τα δώσω. Έτοιμη, πανέτοιμη. Επέστρεψα στο αυτοκίνητο χωρίς τρίχα και χωρίς, σχεδόν χωρίς τατουάζ. Μου είπε η Διονυσία, η οποία με έχει αναλάβει και κάνουμε μαζί τα πάντα εδώ στην κυρία Τζούμα και την αγαπώ πάρα πολύ. Αν βλέπεις το βίντεο μου, Διονυσία μου, σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Θέλω λοιπόν να πω ότι το τατουάζ πάει πάρα πολύ καλά
και καλώς ηχόντων των πραγμάτων. Αν μπορέσω να κάνω και τις υπόλοιπες συνεδρίες μου σωστά και στην ώρα τους, να είναι όλα καλά. Θα απαλλαγώ πολύ σύντομα από όλη αυτή την ιστορία. Πήγα και μέχρι το σούπερ μάρκετ, γιατί ακριβώς απέναντι από την κυρία Τζούμα έχει σούπερ μάρκετ. Εν τω μεταξύ το είχα ξεχάσει και έλεγα χθες σε ποιο σούπερ μάρκετ να πάω, γυρνώντας ποιο με βολεύει, και είχα εντελώς ξεχάσει ότι ακριβώς απέναντι από την κυρία Τζούμα έχει σούπερ μάρκετ. Ό,τι να είναι. Και πήρα κάποια πράγματα. Γιατί το Σαββατοκύριακο, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, θα φύγουμε, θα πάμε ένα διημεράκι στα αγαπημένα Τρίκαλα Κορινθίας, όπου θέλουμε να πάμε να προσκυνήσουμε στην ουσία, ξέρετε, σας έχω ξαναπεί. Και επειδή το αγαπάμε πολύ αυτό το μέρος, και έχουμε γνωριστεί και με τον πάτερ που μας βάφτισε τον μικρό, και θα πάμε να φάμε εκεί πέρα που βάφτισε, έχει κόρη του μια ταβέρνα και θα πάμε να φάμε εκεί, και γενικότερα... Είναι πολύ ωραίο το κλίμα, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάω να ξεκινήσω, να δω πώς θα φύγω από εδώ πέρα που πήγα και έχωσα το αυτοκίνητο. Πραγματικά είναι... πολύ... πώς το λένε, όπα. Α, όχι. Πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς θα καταφέρω εγώ να φύγω από εδώ πέρα. Έτσι λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Πήγα και το έχωσα τώρα σε μία θέση. Πολύ χάλια. Εν τω μεταξύ το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι είχε πάρα πολλές κενές θέσεις με τις οποίες μπορούσες και να μπεις εύκολα και να φύγεις εύκολα. Αλλά εγώ πάντα θα προτιμήσω αυτό που έχει το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, ρε παιδί μου. Στα πάντα, όχι μόνο σε αυτό. Οπότε φύγαμε. Αλλά πιο πριν, παιδιά, θα σταματήσω κάπου. Είναι ένα... όχι ψιλικατζίδικο ακριβώς. Είναι ένα κατάστημα το οποίο πουλάει, είναι ένα σαν μίνι σούπερ μάρκετ που πουλάει σχεδόν τα πάντα. Και τυχαία προχθές που είχαμε πάει στη θάλασσα, σταμάτησε για να δω αν έχει κουβαδάκια για τον Αλέξανδρο, γιατί δεν είχα προλάβει να του πάρω. Και βρήκα, με μεγάλη μου έκπληξη, βρήκα στο ψιλικατζίδικο κουβαδάκια. Και πήγα στα ψυγεία που ήταν αναψυκτικά και πήρα για να πίνουμε έτσι κάτι της στο δρόμο. Και πήρα ένα πάρα πολύ ωραίο ρόφημα με αλόε βέρα. Παιδιά, είναι θεϊκό. Και θα πάρω τώρα να δώσω και στη μαμά μου που ήπιε και της άρεσε και εκείνης, και θα σας το δείξω. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερότερο και πολύ δροσιστικό και ωραίο. Λοιπόν, σταμάτησα να πάρω αυτό τον χυμό, ας τον πούμε, που σας έλεγα, με aloe vera. Είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, μόλις η κοπέλα στο ταμείο πρέπει να πάθει εγκεφαλικό με αυτά που της είπα. Της λέω, σας παρακαλώ, της λέω, το έχετε δοκιμάσει, της λέω, αυτό το ρόφημα. Μου λέει, η αλήθεια είναι ότι εκεί ακόμα δεν έχω φτάσει. Και της λέω, δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Εδώ είμαι με το μαλλί μου πιασμένο ακόμα, όπως βλέπετε, θα μου παίρνει λίγες μέρες, γιατί είναι και πολύ δύσκολο το σημείο εδώ πέρα που έχει γίνει το δικό μου το τατουάζ. Και έχω καθίσει εδώ πέρα να σας πω αρχικά ότι το δικό μου το τατουάζ, επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ γιατί ενδιαφέρεστε για αφαίρεση τατουάζ, έχει καθυστερήσει αρκετά να αφαιρεθεί, διότι έχει πατηθεί, έχει μελάνει τρεις τρώσεις. Επειδή μου είχαν κάνει λάθος όταν πήγα να κάνω το τατουάζ, αυτό που ακούτε είναι ο Αλέξανδρος, μην δίνετε σημασία. Επειδή μου είχαν κάνει λάθος, είχα πάει να μου το διορθώσουν και μετά πήγα και τρίτη φορά να μου το διορθώσουν, γιατί πάλι είχε γίνει λάθος. Βασικά είχε μπει λάθος βελόνα και το τατουάζ προσπαθώ να το αφαιρέσω, γιατί τα αστέρια δεν ήταν καθαρά, ήταν σαν να έχουν χυθεί, ήταν πολύ περίεργο. Καλά, εννοείται εκεί πέρα κατηγόρησα το δέρμα μου, ότι φταίει το δέρμα μου. Τέλος πάντων, οπότε γι' αυτό εγώ θέλω την τριπλάσια προσπάθεια για να αφαιρεθεί το τατουάζ. Ένα normal τατουάζ χρειάζεται γύρω στις 5 φορές, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά εμένα μου έχει πάρει παραπάνω και γι' αυτό. Αλλά δεν είναι ότι έχω κάνει και τόσες πολλές συνεδρίες. Το θέμα είναι ότι. Όταν ξεκίνησα, μετά έμεινα έγκυος, οπότε παγορευόταν. Και μετά ήρθαν οι καραντίνες και όλα αυτά. Παιδιά, είναι ο Αλέξανδρος αυτό που βλέπετε πάνω στο τραπέζι. Ήρθαν οι καραντίνες που λέτε λοιπόν μετά και δεν μπορούσα να κάνω αφαίρεση. Μία το ένα, μία τ' άλλο. Μία περίμενα να πέσουν τα κρούσματα για να πάω. Τώρα, επειδή είδα ότι είχαν πέσει τα 1500, έκλεισα ένα ραντεβού, πήγα. Τέλος πάντων, δεν πειράζουμε εκεί, όχι εκεί. Και η αποτρίχωσή μου πάει πάρα πολύ καλά. Το τατουάζ μου δεν σας είπα, ναι, ότι πάει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστώ πάρα πολλές συνεδρίες ακόμα. Ίσως άλλες δύο,
τρεις, και άμα μπορέσω και τις κάνω όπως πρέπει να τις κάνω, θα γίνει σωστά η δουλειά και ωραία και θα φερεθεί και θα σας δείξω το πριν και το μετά. Έχω δει και εκεί πριν και μετά και πραγματικά έχω πει wow, είναι σαν να μην υπάρχει τίποτα και πέρα από αυτό δεν αφήνει τίποτα στο δέρμα. Επουλώνεται το δέρμα άμεσα, πολύ γρήγορα, δηλαδή θέλει γύρω στις 15 μέρες για να επουλωθεί και να μην μείνει τίποτα. Και γενικότερα θέλω να σας πω ότι είναι μια διαδικασία που δεν πονάει. Δεν πονάει καθόλου. Το μόνο που για μένα είναι ενοχλητικό είναι ότι όταν αρχίσει να επουλώνεται έχω λίγο φαγούρα σε εκείνο το σημείο. Αυτό μόνο. Και λέιζερ αποτρίχωση πάει πάρα πολύ καλά. Η αποτρίχωσή μου πάει πάρα πολύ καλά. Είναι από τις φορές που δεν έχω κάνει εντελώς σε όλο το σημείο που πηγαίνω σάρωση. Μου χτύπησε απλά λίγα σημεία με σάρωση και τα άλλα τσιπ αρέα και που μπορεί να έχει εμφανιστεί κάποια τρίχα. Οπότε πάει τέλεια. Επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ το συγκεκριμένο γιατρό, αν το εμπιστεύομαι κλπ. Με χρυστά μάτια σας το λέω. Είναι πάρα πολύ προσεκτικά τα κορίτσια. Γενικότερα και με τον κορονοϊό τώρα είναι πάρα πολύ προσεκτικά. Μπήκα μέσα στο δωμάτιο για να μην περιμένω έξω, με βάλαν δηλαδή νωρίτερα. Και ήταν το δωμάτιο πεντακάθαρο που έκανα τη συνεδρία και όλα τα σχετικά. Και πάμε τώρα να σας δείξω τα προϊόντα που πήρα από το Shane. Λοιπόν, επειδή σας είχα κάνει άλλο ένα βίντεο με Shane και μου είχατε πει αν έχω εκπτωτικό κωδικό, δεν έχω να σας δώσω κάποιον εκπτωτικό κωδικό, διότι δεν κάνω κάποια συνεργασία με Shane, απλά τα αγοράζω μόνη μου. Οπότε δεν έχω κάποιον εκπτωτικό κωδικό. Και πάμε τώρα να σας δείξω τα άχρηστα πράγματα που πήρα από Shane. Και το πρώτο, ένα από αυτά μάλλον, είναι αυτή εδώ η κουτάλα. Αυτή εδώ η κουτάλα, η οποία από τη μία πλευρά έχει τρύπες, από την άλλη είναι μια φυσιολογική κουτάλα. Και την πήρα διότι μου φάνηκε πάρα πολύ έξυπνο όταν φτιάχνω φακές, αρακά ή κάποια σούπα και δεν θέλω να μπει πάρα πολύ ζουμί μέσα. Το ξύλωσες, μπράβο Αλέξα. Όχι, όχι, μην το τρώμε. Κακό, μην το τρώμε. Δεν τρώγονται όλα. Μου ξύλωσα από ένα κεράκι ένα πορτοκάλι. Εκεί άστο. Και θεωρώ ότι θα είναι μια καλή λύση, απλά μου βγήκε πολύ μικρή. Κοιτάξτε εδώ, είναι όσο η παλάμη μου. Πάρα πολύ μικρή, δεν είναι μια φυσιολογική δηλαδή κουτάλα. Βέβαια, εγώ θα τη χρησιμοποιήσω. Νιώθω όμως ότι μπορεί την ώρα που θα πάω να τη χρησιμοποιήσω να λιώσει μέσα στο καυτό φαγητό. Να σας πω την αλήθεια, την πήρα. Τι να σας πω, 1 ευρώ. Και πολύ μπορεί να σας λέω. Άλλο ένα από αυτά τα άχρηστα πράγματα για την κουζίνα είναι αυτό εδώ. Το γκατζετάκι θα το πω, που το βάζεις πάνω σε ένα μπολάκι μικρό ή σε ένα ποτήρι και σπάς το αυγό για να ξεχωρίζεις το ασπράδι από τον κρόκο. Δεν είχα κάτι τέτοιο και το βρήκα 50 λεπτά. Πήρα. Δεν ξέρω αν θα κάνει δουλίτσα, αλλά εγώ το πήρα να το δοκιμάσω. Και άλλο ένα έτσι περίεργο πράγμα που πήρα, με απέσιο χρώμα, πραγματικά δεν βρήκα κάτι καλύτερο. Νομίζω είχε άλλο ένα πορτοκαλί, αλλά προτίμησα αυτό εδώ, γιατί ξέρετε την αγάπη μου με το πορτοκαλί χρώμα. Πήρα αυτό εδώ το γκατζετάκι για τα στόρια. Δώστε μου, ευχαριστώ πολύ. Είναι κάτι το οποίο και καλά σε βοηθάει να καθαρίζεις πιο γρήγορα τα στόρια και πιο εύκολα. Καθαρίζει εύκολα, όντως, γιατί είναι αυτά τα πανάκια με τις μικροίνες και όντως τα πανάκια αυτά με τις μικροίνες, ξέρετε πόσο τα αγαπώ, κάνουν τέλεια δουλειά, αλλά δεν το λες και πιο γρήγορο. Δεν το λες. Βέβαια θα μου πεις με 1, 2, 3, 4, 5, 6 στόρια τι γρήγορο περιμένεις. Okay, δεν πειράζει, εγώ το πήρα να δω τι μπορεί να κάνει και βλέπουμε. Επόμενα προϊόντα που πήρα και σίγουρα θα έχετε μια απορία είναι αυτή εδώ η στέκα. Στο Instagram έγινε χαμός που ανέβασε κάποιες ιστορίες, με ρωτάτε πάρα πολλές από πού την πήρα. Είναι αυτή εδώ η στέκα που φοράω από το πρωί. Ήτανε σετ 2 στέκες. Αυτή τη ζήλεψα τη στέκα, να ξέρετε, από τη φίλη μου, τη Τζούντι. Η οποία την είχα δει που τη φορούσε και την είχα ρωτήσει και μου είπε ότι είναι από Shane, οπότε τη ζήλεψα και την πήρα κι εγώ, ορίστε. Δείτε, αυτή είναι πιο ωραία, νομίζω αυτή εδώ χάνεται λίγο στα μαλλιά μου. Και πήρα. Πού το έχει βάλει αυτό τώρα ο Αλέξανδρος, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα παιδιά. Κάπου τώρα το έχει βάλει. Λοιπόν, πήρα μια σιλικονούχα θήκη για τα ακουστικά μου. Θα σας δείξω πρώτα αυτή που πήρα και χρησιμοποιώ. Είναι αυτή εδώ, που έχει μιλαράκια ροζ. Και είναι από, αυτή δεν είναι από σιλικόνη, είναι από plexiglass, νομίζω. Σαν plexiglass είναι τέλος πάντων, να το. Μπαίνει, εφαρμόζει πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω, μου φάνηκε πάρα πολύ cute. Την έχει πετάξει, αυτό είναι ο φορτιστής, είναι η θήκη των ακουστικών, την έχει πετάξει ο Αλέξανδρος κάτω άπειρες χώρες και την έχει χιλιογρατζονίσει. Οπότε είπα, επειδή τα έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ αυτά τα ακουστικά τα συγκεκριμένα, να πάρω κάτι να την προστατέψω την κακομοίρα. Οπότε πήρα αυτό εδώ και μου φάνηκε πολύ όμορφο. Και πήρα, δεν το βρίσκω τώρα το άλλο, πήρα άλλη μία θήκη. Τι ήθελες να βάλω κι αυτή, με κοιτάζει και μου κοιτάζει περίεργα το κεφάλι. Εντάξει,
Και πήρα και άλλη μια θήκη για τα ακουστικά, αλλά δεν πήρα για να τη χρησιμοποιήσω. Τώρα δεν τη βρίσκω γιατί την πήρα μικρός και κάπου την έχει εξφεντονίσει. Ένας θεός ξέρει που, παιδιά μου, συγγνώμη ζητώ. Λοιπόν, ήταν μια θήκη μαύρη, σιλικονούχα. Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση στα αξεσουάρ μου να βάλω κάτι μαύρο. Πολύ δύσκολα θα με δείτε να έχω στα αξεσουάρ μου έτσι τέτοια πράγματα. Θήκη για κινητό, θήκη τέτοια πράγματα σε μαύρο. Αλλά τι έγινε. Επειδή μου είχε χαλάσει το μπρελόκ που είχα πάρει όταν είχα πάει στη Νέα Υόρκη για να το έχω για ενθύμιο, μου είχε μείνει το μισό μπρελόκ. Μου είχε μείνει μόνο το μιλαράκι, το άγαλμα της ελευθερίας και ένα ταξί. Είχε και ένα άλλο που κρεμόταν έτσι ωραίο που ήρθε Νέα Υόρκη πάνω να πάει. Και επειδή έψαχνα ένα μπρελόκ, όταν έψαχνα να βρω θήκη για τα ακουστικά, βρήκα αυτή την θήκη στην οποία πάνω κρεμόταν ένα μπρελόκ και μόλις το είδα τρελάθηκα και λέω θα πάρω αυτή τη θήκη μόνο και μόνο για το μπρελόκ. Τι κάνεις βρε άνθρωπε του Θεού, πού πας? Και αυτό το μπρελόκ όπου έγινε αυτή η τρελή αγορά είναι αυτό εδώ. Όλο αυτό εδώ πως το βλέπετε και δείτε πόσο χαριτωμένο είναι. Είναι αυτά τα σκυλάκια που φτιάχνουν κλόουν σε παιδικά πάρτι κλπ. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου θύμισε και τα παιδικά μου χρόνια και το πήρα. Μια από τις αγορές που έκανα από σένα είναι αυτή εδώ η πιτζάμα. Να σηκωθώ λίγο να σας τη δείξω. Είναι σορτσάκι. Είναι ένα απλό κοντό σορτσάκι. Και κοιτάξτε τι ωραίο σχέδιο. Πάρα πολύ έτσι βραδινό, αλλά και καλοκαιρινό ταυτόχρονα. Πάρα πολύ μου άρεσε. Αυτή η πιτζάμα, πήρα τρεις πιτζάμες. Εγώ κάθε καλοκαίρι δεν ξέρω τι παθαίνω με τις πιτζάμες και με πιάνε μια τρέλα. Και πήρα τρεις. Η μία βγήκε μέτρια σε υλικό, η οποία είναι αυτή εδώ, πολύ μέτρια. Η επόμενη, η οποία βγήκε πολύ καλή, είναι αυτή εδώ. Δείτε, κάνει σαν καμισάκι μπροστά. Εδώ. Και έχει και το σορτσάκι της από κάτω. Να, τι πάρα πολύ καλό. Αυτό το τιμή στο υλικό είναι πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω να γράφει, νομίζω δεν είναι. Όχι, δεν γράφει. Ούτε αυτή γράφει δυστυχώς τι είναι. Αυτό είναι πολύ κακό το ότι δεν γράφουνε. Αυτή που φοράω έχει και μάσκα. Όχι ότι θα χρησιμοποιηθεί. Τέλος πάντων την κράτησα απλά για να σας τη δείξω. Και πήρα και άλλη μία πιτζάμα την οποία όταν την έβλεπα εκεί έλεγα wow, πρέπει να είναι τέλεια γιατί το σχέδιο της ήταν τέλειο. Και έτσι πολύ μαρινελίστικο να το πω. Είναι αυτή εδώ. Δείτε τι ωραίο σχεδιάκι. Και το κάτω της που έχει και φραμπαλά εδώ. Να το. Αλλά παιδιά, ενώ είναι όμορφη εμφανισιακά, το ύφασμά της είναι για κλάματα. Δεν είναι μια πιτζάμα που τη βάζει στον ύπνο σου, πραγματικά νομίζω ότι δεν θα ξυπνήσεις καλά. Είναι με 95% πολυεστέρα και 5% ελαστίνη. Είναι σαν να πιάνω μαγιό. Όταν σας λέω σαν να πιάνω μαγιό, σας το λέω σαν να πιάνω μαγιό. Δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση έστω κάτι υποτιθέμενο σε βαμβάκι, ούτε καν. Και επειδή τώρα έρχεται το καλοκαιράκι και σίγουρα ψάχνετε μαγιό, θα σας δείξω εγώ τα τρία μαγιό που πήρα. Πήρα αυτό εδώ. Λοιπόν, εγώ σε Zara, H&M και τέτοια φοράω large. Τα πάντα όμως από σένα τα παίρνω extra large, γιατί καλύτερα να μου είναι μεγαλύτερο παρά να μην μου κάνει και να νευριάσω. Τώρα τι έχει γίνει με αυτό. Αυτό εδώ μου είναι μεγάλο σαν extra large, φοριέται όμως. Αυτό εδώ το κάτω του μου είναι μικρό. Αυτό εδώ, δεν ξέρω, με στενεύει πάρα πολύ. Και πρέπει να βρω ένα κάτω, επειδή το πάνω του μου αρέσει πάρα πολύ, πρέπει να βρω ένα κάτω του για να μπορέσω να το συνδυάσω. Και από μαγιό πήρα αυτό εδώ το ολόσωμο, το μαύρο. Θα σας το φέρω έτσι να δείτε λίγο πώς κάνει. Και είναι και η πλάτη έξω. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο, το φόρεσα, τα έπλυνα πρώτα βέβαια εννοείται. Extra large, μεγάλο. Το νιώθω πολύ άνετο, δηλαδή δεν νιώθω να με αγκαλιάζει, το νιώθω, δεν μου σακουλιάζει βέβαια, αλλά το νιώθω άνετο. Αλλά στα λουράκια εδώ πέρα, στα λουράκια, πώς λέγονται καλέ, εδώ τέλος πάντων έχω το πρόβλημα. Εδώ. Μου είναι λίγο πιο άνετα από όσα θα έπρεπε, δηλαδή όταν το δοκίμασα μου πέσε το ένα μία φορά. Τέλος πάντων φοριέται όμως, δεν νομίζω πως το έχω πρόβλημα. Και το επόμενο που πήρα είναι αυτό εδώ, το οποίο με έχει ξετρελάνει και μου κάνει τέλεια. Αυτό εδώ, ας πούμε, είναι και αυτό extra large και το μαύρο που σας έδειξα. Και αυτό εδώ μου κάνει πάρα πολύ καλά, είναι ιδανικό, το άλλο μου είναι μεγάλο. Είναι πρόβλημα δυστυχώς οι αγορές από το Shane, Pavla Shane, γιατί κανονικά Shane λέγεται, αλλά εγώ επιμένω να το λέω Shane. Λοιπόν, δείτε εδώ, να το. Ωραία.
Και οι τελευταίες αγορές που θα σας δείξω, δεν έχω κάτι άλλο νομίζω, όχι. Είναι κάποια t-shirt τα οποία έχω βρει, τα είχα πάρει πριν, είχα ξανακάνει μια παραγγελία πριν κάνα δίμηνο περίπου και είχα πάρει δύο, τα οποία ήταν 100% βαμβάκι και μου είχαν βγει τέλεια και το ένα το έχω λιώσει, το έχω πλύνει χίλιες φορές, το έχω σιδερώσει χίλιες φορές και δεν έχει πάθει τίποτα, ούτε καν έχει καριάσει. Ας πάρω και λίγο ανάσα. Και πήρα αυτό εδώ το μαύρο που γράφει smile. Πήρα αυτό εδώ το μπλε σκούρο με τις καρδούλες. Αυτά εδώ τα δύο πήρα. Και αυτά εδώ extra large. Οπωσδήποτε ένα νούμερο μεγαλύτερο. Δεν είναι σε καμία περίπτωση extra large. Σε καμία περίπτωση δεν είναι extra large αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι που βλέπετε. Και αυτά πήρα. Πάμε τώρα να σας πω δύο λόγια για το αν θέλετε να αγοράσετε κάτι από Shane Pavla Sin, τέλος πάντων. Εγώ να σας πω, όπως σας είπα και στην αρχή, δεν έχω κωδικό γιατί τα ψωνίζω με δικά μου χρήματα, οπότε δεν υπάρχει κάποια συνεργασία. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι θα το πάρετε και θα σας έρθει ακριβώς όπως το είδατε και θα, η ποιοτικά θα είναι καλό, είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με θήκες, όπως σας έδειξα τη θήκη με τα, για τα ακουστικά μου, θήκες για κινητά, έχει πάρα πολύ καλές, δηλαδή έρχονται όμορφες. Δεν ξέρω όμως αν κρατάνε ωραία το κινητό, δηλαδή εγώ έχω μία θήκη τώρα εδώ που την έχω πληρώσει αρκετά ακριβά, αλλά αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία το κινητό και προστατεύει και την οθόνη. Δηλαδή και με την οθόνη να πέσει κάτω θα προστατευτεί και δεν θα σπάσει. Τώρα το Shane δεν ξέρω αν έρχονται έτσι. Έχω δει από κοντά θήκες, απλά δεν έχω καθίσει να τις ψαχουλέψω περισσότερο. Αλλά το σχέδιο που παρήγγειλε η αδερφή μου και ήρθε ήταν τέλειο, πάρα πολύ όμορφο. Και έχω και κάποιες φίλες οι οποίες έχουν παραγγείλει. Θα πέσεις αγάπη μου, θα πέσεις. Έχουν παραγγείλει από Shane θήκες και τους έχουν βγει, θα πέσεις καρδιά μου. Έχω και κάποιες φίλες οι οποίες έχω δει που έχουν παραγγείλει θήκες και τους έχουν έρθει πάρα πολύ ωραία τα σχέδια και πάνω οι ζωγραφιές είναι ακριβώς όπως τα βλέπεις στη φωτογραφία. Στα ρούχα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Καλό είναι να διαβάζετε από κάτω τις κριτικές και να βλέπετε τις φωτογραφίες που έχουν ανεβάσει οι καταναλωτές. Βέβαια, δεν ισχύει πάντα αυτό που βλέπεις. Δηλαδή, ας πούμε, έβλεπα μια φορά μια κοπελίτσα η οποία δοκίμαζε ένα μαγιό το οποίο για μένα της ήταν μικρό. Εκείνη έλεγε ότι είναι τρίτου size. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Ο καθένας βέβαια το βλέπει, εκείνη μπορεί να το ήθελε έτσι πάρα πολύ εφαρμοστό και πάρα πολύ κολλητό. Αλλά γενικότερα πρέπει να ψάχνετε, να βλέπετε, να βλέπετε φωτογραφίες με το τι είναι, από τι υλικό είναι. Π.χ. αυτές εδώ πέρα τις δύο τις μπλούζες ήξερα ότι είναι 100% βαμβάκι γιατί το γράφανε πάρα πολλές από κάτω. Και πραγματικά είναι άριστες. Αυτά εδώ πέρα τα μπλουζάκια, τα οποία τα παίρνεις γύρω στα 6 με 7 ευρώ, είναι άριστα ποιοτικά, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, δεν θα σας δείξω το τατουάζ μου πώς είναι, γιατί θα νομίζετε ότι είχα πάει στον πόλεμο και ότι έφαγα σφαίρα. Πραγματικά, τις πρώτες μέρες είναι έτσι πάρα πολύ περίεργη κατάσταση, αλλά δεν νιώθω πόνο, δεν νιώθω τίποτα αυτή τη στιγμή. Θα περιμένω λίγο και μόλις καλμάρει σε ένα από τα υπόλοιπα βίντεο, σε ένα από τα επόμενα βίντεο θα σας δείξω λίγο το τατουάζ μου πώς πάει, σας το υπόσχομαι γιατί με ρωτάτε πάρα πολύ, οπότε θα το κρατήσω εδώ στην άκρη του μυαλού μου και ελπίζω να μην εξαφανιστεί, να είναι εδώ παίξω και να το θυμηθώ, θα σας το δείξω σε ένα από τα επόμενα βίντεο που θα ετοιμάσω. Αυτό ήταν και αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Όσο κορίτσια τώρα με ακολουθείτε και στο Instagram και πάρα πολλές με έχετε ρωτήσει για την κυρία Τζούμα και τα σχετικά, γενικότερα εμπιστεύομαι πάρα πολύ εκεί πέρα να πάω να κάνω τα πάντα. Ό,τι και αν έχω κάνει, έχω βγει χαρούμενη και κερδισμένη. Ποτέ δεν έχω πάει και να έχω πει ότι αυτή η συνεδρία με το λέιζερ από τρίχωση, ας πούμε, δεν πήγε καλά. Μέχρι στιγμής είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι πάρα πολύ καλό ιατρείο. Υπάρχουν και δερματολόγοι μέσα που πάνω πάσα στιγμή, άμα συμβεί κάτι, είναι εκεί. Και αυτά. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Και σας αφήνω γιατί ήταν γενικά δύσκολη μέρα, όχι από αυτά που είδατε εσείς, από τα off camera. Γενικά συμβαίνουν διάφορα. Όταν έχεις ένα παιδί, έτσι είναι τα πράγματα. Και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Να προσέχετε και να περνάτε καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και να έχουμε την υγεία μας, παιδιά. Αυτό είναι το ακόμα πιο σημαντικό. Σας φιλώ.